Σχετικά με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Αναβάλου, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μανώλης σε δήλωσή του τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ βρήκε ένα έτοιμο έργο από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ κάτι πρέπει να πει. Μας έβαλε στο δούνο του, μας έχει διαλύσει, έχει καταστρέψει τη χώρα, έχει κόψει μισθούς, έχει κόψει συντάξεις, διαλύει τον τόπο, έχει αυξήσει την ανεργία. Επειδή δεν μπορεί κάτι να πει, κάτι πρέπει να πει. Και αυτό που έπρεπε να πει ήταν ότι δυστυχώς, πέρα από όλες τις περικοπές, ένα έργο που έχει ενταχθεί, που το βρήκαμε ενταγμένο, που βρήκαμε με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμα και εμείς έπρεπε να το προχωρήσουμε, πληρώνει και αυτό το δουνουτού και το κόβουμε και κάνουμε τα ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, όταν βρήκαν ένα έργο που είναι έτοιμο, ενταγμένο και το κόβουν και κάνουν μόνο το 1/5 αυτού του έργου και βγαίνουν και πανηγυρίζουν, είναι για τα πανηγύρια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαι σκληρός, αλλά αυτό πρέπει να πω. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, δηλαδή τους πιστεύει κανείς. Μην τρελαθούμε. Και επειδή το έργο το ζήτησα από την αρχή και σκοτώθηκα με πολύ κόσμο και μέσα στο κόμμα μου για αυτό το έργο, έχω υποχρέωση και νομίζω και το δικαίωμα να πω την άποψή μου. Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο.